του γυναικείου τμήματος Πασιφάη και της νεολαίας Λαύρης έγινε γλέντι στο κριτικό σπίτι και ταυτόχρονα γιορτάστηκε και η γιορτή της μητέρας. Η όλη εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία και παρευρέθησαν αρκετά μέλη του συλλόγου με τις οικογένειές τους, οι οποίοι διασκέδασαν με κριτική μουσική από τους δεξιοτέχνες καλλιτέχνες Νίκο Ντουρουντάκη Λύρα και τον κύριο Μαρκογιαννάκη Λαγούτο. Τη βραδιά εκείνη, επευκαιρία τη γιορτή της μητέρας, το γυναικείο τμήμα της Πασιφάης τίμησε τρεις μητέρες, προσπαθώντας στα πρόσωπά τους να τιμήσει συμβολικά όλες τις μητέρες του κόσμου. Γενικά, όλη η βραδιά εστέφθη με επιτυχία και πριν παρακολουθήσουμε τα στιγμιότυπα που ακολουθούν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Καστανά που μας έστειλε το τηλεοπτικό του συνεργείο, καθώς και τον κάμεραμεν κύριο Γεώργιο Κωνσταντίνου που πήρε όλα αυτά τα στιγμιότυπα. Έχω μαζί μου απόψε ένα εκλεκτό μέλος του συλλόγου μας, τον κύριο Παπαδάκη Μανώλη. Έναν άνθρωπο που έχει διατελέσει για πολύ χρονικό διάστημα στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας και θα τον παρακαλέσουμε να μας πει ορισμένα πράγματα. Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς όρισες στην εκπομπή Παλμή της Κρήτης. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνετε. Ποιο ό,τι θέλεις μπορώ να σε απαντήσω. Μανώλη, θα ήθελα να σε ρωτήσω από ποιο μέρος από την Κρήτη. Είμαι, το χωριό μου λέγεται Καμαριώτης και είναι μυλοπόταμο, από τα Νόγια από κάτω. Α, στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο. Και πότε ήρθες στην Αμερική? Ήρθα στην Αμερική του 1966. Εγγράφτηκα μέσα στο κριτικό στοιχείο, στο σύλλογο που λέμε στην Ομόνια. Μένω εδώ στην Αστόρια. Έκαμα 2 χρόνους, έκαμα σύμβουλος. Πέρυσι τη χρονιά που πέρασε ήμουν αντιπρόεδρος του συλλόγου. Ναι, θυμάμαι. Έρχεσαι συχνά στο σύλλογο? Έρχομαι κάθε μέρα, είμαι στο σύλλογο γιατί μου αρέσει ο σύλλογος. Μένεις κοντά εδώ γύρω? Ναι, εδώ στην Αστόρια, στον πρόβο εμένα. Δεν μου να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είναι μια ερώτηση που την έχω κάνει και σε άλλους. Επειδή υπάρχουν πολλοί κριτικοί οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στο σύλλογο, τι πιστεύεις, τι θα ήθελες να τους συμβουλεύσεις? Είναι λάθος που δεν είναι γραμμένοι, γιατί ο σύλλογος είναι μια καλή ενημέρωση σε όλο το κριτικό στοιχείο και σε όλους τους Έλληνες που έχουν σωματεία. Πρέπει να γράφονται στα σωματεία. Εκεί συναντούνται, βλέπουν τους φίλους των, βλέπουν τα παιδιά, μαθαίνουν τους κάθε νομούς της χορούς στην πατρίδα μας, όπως εμείς τα κριτικάκια που γεννιούνται εδώ και μαθαίνουν τους κριτικούς χορούς και ξέρουν πιο καλά και χορεύουν από εμάς που ήρθαμε από την πατρίδα. Και είναι τιμή δικιά μας, ας πούμε. Και επειδή ο χρόνος Μανώλη στην τηλεόραση είναι πολύτιμος και λίγος, θα ήθελα να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε πώς θα ήθελες να στείλεις και ένα μήνυμα στους άλλους κριτικούς που μας βλέπουν τώρα. Εγώ, ως παλιό μέλος του συλλόγου μας και ως αντιπρόεδρος που έκαμα, συνιστώ όλα τα μέλη, τα περισσότερα τα γνωρίζω και πολλούς που δεν είναι γραμμένοι στο σύλλογό μας.
Και σε αυτό το κάνω προσπάθειες να γραφτούν και το συμφέρον του συλλόγου μας είναι να γραφτούν όλα τα μέλη, όλοι οι κριτικοί που είναι κοντά στο κάθε σύλλογο να γράφονται και να έχουμε μια μεγάλη δύναμη στη Νέα Υόρκη και όπου και να ήμασταν, όπου είναι κριτικό στοιχείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Και εγώ ευχαριστώ.
Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με ένα άλλο εκλεκτό μέλος του συλλόγου μας, τον κύριο Ψηλάκη Μανώλη. Κύριε Ψηλάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από ποιο μέρος της Κρήτης είστε εσείς? Είμαι από την Αποκόρονα, από το Νίπες λέγεται το χωριό μου. Στο νομοχανείο. Νομοχανείο είναι Νίπες από Κορώνα. Και έχεις πολλά χρόνια μέλος του συλλόγου? Έχω από το 1966. Δεν μου λες, έρχεσαι συχνά από το σύλλογο? Έρχομαι κάθε βράδυ, ό,τι ώρα σχολάς από τη δουλειά μου, έρχομαι γιατί τον βλέπω, γιατί έχω μεράκι. Βρίσκεις τους φίλους μου εδώ. Ναι, αυτό θέλω να μου πεις. Αυτό θέλω να μου πεις. Γιατί έρχεσαι κάθε πάγια μετά από τη δουλειά σου, δεν είσαι κουρασμένος να κάτσεις σπίτι? Είμαι κουρασμένος, αλλά άμα δεν κατεβώ και στο σύλλογο, δεν ξεκουράζομαι. Πρέπει να κατεβώ να βρω τους φίλους μου, να πιω το κονιακάκι μου, να παίξω από την πρέφα μου, να περάσει η ώρα μου. Και ύστερα, βλέπω. Κάπου θα χορέψουμε για να μην βρούμε για ένα κριτικό χορό. Τι άλλο να κάνουμε εδώ? Πρέπει όλοι και όλοι οι κριτικοί να είμαστε μαζί. Παρέα. Γιατί άμα δεν είμαστε, γιατί τι θα γίνει να πω? Πώς θα είναι ένας ο κούκος? Πρέπει να είμαστε πολλοί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, ρε.
της κυρίας Αρχοντάκη, Μποτσικάκη και Σαπουνάκη να έρθουν πάνω. Και την πρόεδρο της Βασιμάης. Θυμάμαι τη μητέρα. Ευχαριστώ. Εμείς συνεχίζουμε το γλέντι μας. Καλή σας νύχτα. Thank you.